Come here. Sorry. Come here. Σφίξιμο στο στομάχι προκαλούν αυτές οι εικόνες από το κανάλι Law and Crime Network. Where's the knife? I'm sorry, Dad. I'm sorry. I don't know what to do. I'm so sorry, Mom. I'm sorry. Please. I'm so sorry. Μια 12χρονη στις Ηνωμένες Πολιτείες ομολογεί στους αστυνομικούς ότι μαχαίρωσε τον 9χρονο αδερφό της. How old are you? I'm 12 years old. Where's the knife? Είναι σε έξαλλη κατάσταση και ζητά συγγνώμη κλαίγοντας με λυγμούς. Τραγική φιγούρα η μητέρα των δύο παιδιών. Where would the knife be, on that side? Behind, right behind, yes. The knife? I'm so fucking sorry, Mama. I'm so sorry, I don't know what happened. This is some demonic shit, I'm so sorry. What's your mom's name? Η 12χρονη μαχαίρωσε τον 9χρονο αδελφό της την ώρα που κοιμόταν. I gotta go with him. I'm so sorry. I don't know what the f*** happened. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένος από μαχαίρι και εξέπνευσε 2 ώρες αργότερα. Το κορίτσι ζητά συγγνώμη από τη μητέρα της. Εκείνη την ώρα μέσα στο σπίτι ο αδερφός της ψυχοραγούσε. I don't know what happened tonight. So sorry. We'll figure it out. I have to go be with your brother. Make sure he's okay. I don't know what the fuck I did. I'm so sorry. I love you. Κλαίγοντας ιστερικά η έφηβη ρωτούσε απεγνωσμένα αν θα μπει στη φυλακή. Let's go this way. We're gonna figure it out, okay? I'm so sorry. I don't know what the happened. Κατέστρεψα τη ζωή μου. Εγώ φταίω για όλα. Θέλω να ξυπνήσω από αυτό τον εφιάλτη. Ήταν κάτι δαιμονικό, μονολογούσε η 12χρονη για να δικαιολογήσει τη δολοφονία του αδερφού της. What's your last name? How do you spell your first name?